μέσα σε αυτό λοιπόν το ανθεληνικό κλίμα που επικρατεί εδώ στην Τουρκία, προσπαθεί ο Τούρκος Πρόεδρος να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να αναπτύξει πάλι συμμαχίες, με απότερο στόχο βέβαια να ενδυναμωθεί μπροστά στην Ελλάδα και τις συμμαχίες της. Εκτός λοιπόν από τη Μέση Ανατολή, τώρα κινείται και στα Βαλκάνια. Σήμερα θα είναι το πρώτο του ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στο εξωτερικό το 2022. Θα επισκεφτεί τον Έντι Ράμα, την Αλβανία, πέρα λοιπόν από τα σπίτια που θα παραδώσει για σεισμοπαθείς εκεί, ενεργοποιώντας για άλλη μια φορά τη διπλωματία των σεισμών, αυτή τη φορά με την Αλβανία. Ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να ενισχύσει και τις σχέσεις με τον Έντι Ράμα, ο οποίος δείχνει με να είναι φίλος με τον κύριο Ερντογάν. Ωστόσο, μία δήλωση που έκανε ο Αλβανός Πρωθυπουργός του Financial Times θα λέγαμε ότι είναι αμφιλεγόμενη. Μάλιστα. Γιατί αυτό που είπε είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή και ότι τέτοιοι μνηστήρες, όπως είπε ο Ράμα, τους οποίους δεν κατονόμασε, είναι ακατάλληλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Ζαχαράκη.